Δεύτερο μέρος της εκπομπής και είμαστε εδώ λοιπόν για να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Θα συζητήσουμε για την περιφέρεια Κρήτης και να καλησπερίσω την εκλεκτή μας καλεσμένη, η κυρία Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη η ζωή μας, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σπεγιανάκη. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας δίνετε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Όχι ότι δεν σας ξέραμε και από πριν, αλλά τώρα κάνουμε με άλλους όρους τη συζήτηση αυτή. Διεκδικείτε την ψήφο μας. Και τη διεκδικείτε μετά την απόφαση που πήρατε να συμπορευτείτε με τον Σταύρο Αρναουτάκη. Γιατί λοιπόν με τον Σταύρο Αρναουτάκη? Γιατί πραγματικά η πρόταση του Σταύρου Αρναουτάκη ήταν μια πρόκληση για μένα. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση, ήθελε σκέψη. Έπρεπε να μετρήσει κάποια πράγματα. Και στην περίπτωση του Σταύρου, του Αρναουτάκη, μετράει κανείς τη διαδρομή, την πολιτική διαδρομή. Μετράει την ηθική συγκρότηση αυτού του ανθρώπου, μετράει το σχεδιασμό και το όραμα που έχει ο Σταύρος για την Κρήτη, αλλά η πολιτική εμπειρία είναι το σημαντικότερο. Ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει περάσει από πολλές πολιτικές θέσεις, έχει δώσει το πολιτικό του αποτύπωμα, έχει βοηθήσει ώστε η Κρήτη να περάσει τα όρια της Ελλάδος, να δείξει ότι μπορεί και πρέπει να διεκδικεί. Οπότε για μένα ήταν μία πρόκληση που μετά από αρκετή σκέψη είπα το ναι, προκειμένου να προσφέρω κι εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια που χρόνια τώρα ο Σταύρος, ο Αρναουτάκης έχει κάνει και έχει αποδώσει. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι τα επόμενα χρόνια είναι και αυτά τα οποία θα δώσουν μια άλλη όθηση στην Κρήτη μας? Και αυτό το λέω γιατί έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις. Άρα θεωρείτε ότι είναι κρίσιμα τα επόμενα χρόνια? Ναι, αλλά υπάρχει μια προεργασία. Υπάρχει μια διαδρομή, όπως είπα πριν, η οποία έχει δοθεί. Έχουν δοθεί δύσκολες μάχες, σκληρές μάχες για την τοπική αυτοδιοίκηση, σε έργα ανάπτυξης, υποδομής, τα οποία θεωρώ ότι αυτή η μάχη έχει κερδιθεί. Έχει μπει βάση, λοιπόν. Έχει μπει βάση, έχουν μπει βάσεις αρκετές και νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να συνεχίσει αυτό το έργο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Οι προκλήσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Mm-hmm. Όταν όμως υπάρχουν δυνατοί άνθρωποι, άνθρωποι με εμπειρία όπως ο Σταύρος Αρναουτάκης, που ηγείται του ψηφοδελτίου, που ηγείται μιας τέτοιας ομάδας, την οποία πραγματικά βλέποντας την ομάδα, βλέποντας τη δυναμική αυτής της ομάδας, θα ήταν άδικο να μην είμαι μέσα. Mm-hmm. Οπότε το ναι, το είπα, βεβαίως μετά από αρκετή σκέψη, αλλά με λογική. Με λογική λοιπόν. Πάμε λίγο και στον δικό σας τον τομέα, στον τομέα στον οποίο έχετε έτσι παραπάνω εξειδίκευση, φυσικά ο χώρος της εκπαίδευσης, πλούσια και η δράση σας και μέσα από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι μέσα στους στόχους σας, εφόσον σας επιλέξει ο κόσμος και είστε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να βάλετε πιο δυναμικά τα ζητήματα της εκπαίδευσης μέσα στην περιφέρεια και πώς μπορεί η περιφέρεια να συμβάλλει σε αυτά? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι σε μια συνεχή αλληλεπίδραση, σε μια συνεννόηση, σε μια συμμετοχικότητα, προκειμένου να βελτιώσουν, να ενισχύσουν τα προβλήματα, τις δυσκολίες που υπάρχουν να βελτιωθούν και να δοθούν με αποτελεσματικό τρόπο στους πολίτες λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα. Όσον αφορά την εκπαίδευση τώρα. Mm. Ξεκινώντας πάντα από μένα, θα πω ότι η δική μου διαδρομή και επαγγελματική και κοινωνική καταγράφεται μέσα από συλλογικές προσπάθειες. Ήδη αναφέρατε το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο είναι μια ιδέα, μπορεί να ξεκίνησε ατομικά. Και βέβαια πάντα οι ιδέες γεννιούνται από κάποιους ανθρώπους. Αλλά η συμμετοχικότητα, η συνέργεια, η συλλογική προσπάθεια έφερε το αποτέλεσμα που καταγράφεται εδώ και 5 χρόνια σε επίπεδο Ηρακλείου, της πόλης μας, της Κρήτης μας, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και με διεθνείς συμμετοχές, με διεθνείς συνεργασίες, με πανεπιστήμια της Ευρώπης και όχι μόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η συλλογικότητα, η συμμετοχικότητα με έχει βοηθήσει. Και μου έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα να σκέφτομαι για το μέλλον. Mm-hmm. Βεβαίως και θα αξιοποιήσω όλη αυτή την εμπειρία, τη γνώση, γιατί εκτός από τη συμμετοχή μου στις δράσεις αυτές, η θέση που έχω τόσα χρόνια μέσα στην εκπαίδευση, οι διάφορες θέσεις, όχι μία θέση, αλλά οι διάφορες θέσεις που έχω αναλάβει, έχετε και βεβαίως, και στην τάξη και επιτελικές θέσεις, ως σχολική σύμβουλος, τώρα προϊσταμένη στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης, μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να φουγκράζομαι
πολύ ευαίσθητα προβλήματα των ανθρώπων, των εκπαιδευτικών, των παιδιών, των γονιών, ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή η καταγραφή των προβλημάτων, αυτή η κοινωνική ευαισθησία, η οποία σου προκαλούν οι δυσκολίες και οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, νομίζω ότι είναι μια τεράστια εμπειρία, η οποία παντρεύοντάς τη με τη γνώση, μπορείς και σκέφτεσαι να σχεδιάσεις, να εφαρμόσεις πράγματα, φυσικά πάντα μέσα από τη συμμετοχή σου σε συλλογικά όργανα, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δυναμική. Έχει δυνατότητες. Έχει δυνατότητες. Και βεβαίως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μια εντονότερη δυναμική της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία και μπορεί και πρέπει να σταθεί στα προβλήματα και στις ανάγκες της κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία έχει τη δυναμική, μπορεί να συνδιαμορφώσει τις εξελίξεις. Πάντα από τα κάτω μπορούν να συνδιαμορφωθούν οι εξελίξεις, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι μέσα από αυτές τις ευκαιρίες που δίνονται τώρα και σε εμάς, εάν ο κόσμος μας επιλέξει, αν ο κόσμος μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια να είμαστε μέσα την επόμενη μέρα, νομίζω ότι έχουμε δείξει, έχουμε δώσει το αποτύπωμά μας μέσα στη διαδρομή μας ότι μπορούμε. Μπορούμε γιατί δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια και η δυναμική της ομάδας είναι πολύ σημαντική. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι όποιες αλλαγές, τα όποια μεγάλα πράγματα έρχονται για κάποιο τόπο, ξεκινούν πρώτα από τις τοπικές κοινωνίες και μετά πάνε προς τα κεντρικά, και νομίζω ότι και αυτός πρέπει να είναι και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθείτε. Θέλω λίγο να μείνουμε στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Για ποιο λόγο? Παρακολουθώντας τα διεθνή επιστημονικά συνέδρια τα οποία έχετε διοργανώσει, έχω την αίσθηση ότι μας δείχνουν και ένα δρόμο για αυτό που λέμε θεματικός τουρισμός, τουρισμός της εκπαίδευσης, επισκεψιμότητα, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου και έρχονται στην Κρήτη και βλέπουν, ζουν, γεύονται, απολαμβάνουν την Κρήτη, και αυτό για μένα είναι και η καλύτερη διαφήμιση. Ακριβώς. Είναι ένας παράγοντας, ένα κομμάτι αυτό του, μια πλευρά η οποία μπορούμε να πούμε ότι αποτυπώνεται στις συμμετοχές και στις συνεργασίες που κάνουμε. Γιατί μπορούμε να μιλήσουμε, αν μας επιτρέπετε, για επιστημονική έτσι, διακίνηση, μια διακίνηση πνεύματος, έρευνας, ερευνητικών δεδομένων από πολλά πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν. Βεβαίως, μέσα από τη συμμετοχή τους στα συνέδριά μας, γνωρίζουν τον τόπο μας, την παράδοσή μας, τον πολιτισμό, τους δίνεται η ευκαιρία. Οπότε, διαφημίζουμε παράλληλα και τον τόπο μας και τον πολιτισμό μας. Είναι πολύ σημαντικό. Όμως, να ξέρετε ότι έχουμε κάνει μέσα στα 5 αυτά διεθνή συνέδρια, σε διεθνές επίπεδο είναι τα 3 τελευταία, και σε πανελλήνιο τα προηγούμενα. Ναι. Είχαμε κάνει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο και πάντα με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης για την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Οπότε είχαμε επισημάνει από τότε και είχαμε δώσει την ευκαιρία στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, από δήμους που είχαμε συμμετοχές, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την τοπική αυτοδιοίκηση στα πανεπιστήμια. Ήδη η Περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει ένα τεράστιο έργο πάνω σε αυτό, με το παρατηρητήριο για την ανεργία, για τους νέους, για την εργασία. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει βάλει τις βάσεις και μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Έχουμε σημαντικά πανεπιστήμια, ιδρύματα ακαδημαϊκά τα οποία έχουν δώσει δείγματα γραφής, έχουμε το ΙΤΕ το οποίο έχει μια τεράστια ερευνητική έτσι, πορεία, εργασία. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να. Αποτελέσματα τα οποία μετράνε αυτή τη στιγμή διεθνώς. Άρα λοιπόν είναι η αυτοδιοίκηση είναι συνδεδεμένη. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Πείτε μου όμως και κάτι έτσι, σε τελείως διαφορετικό κλίμα. Πώς μια γυναίκα, μια κυρία με πολλές υποχρεώσεις και οικογενειακές και επαγγελματικές ασχολείται λοιπόν με αυτό που λέγεται πολιτική, αυτοδιοίκηση και διεκδικεί σήμερα την ψήφο μας. Είναι εύκολο? Όλα μπορεί να έχουν δυσκολίες και να εμπόδια. Ένα παραπάνω για τη γυναίκα η οποία έχει ένα πολύ σύνθετο ρόλο, ένα πολύπλοκο ρόλο. Όταν είναι μητέρα, εργαζόμενη, σύζυγος, όταν έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης, οι οποίες να ξέρετε ότι οι γυναίκες δύσκολα αναλαμβάνουμε ή δύσκολα μας δίδονται. Και δεν επιδιώκουμε πολύ την εξέλιξη, να το πούμε αυτό, αλλά και υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν εμπόδια από το άλλο φύλο, από τις συνθήκες εργασίας.
από την κοινωνική πρόνοια που υπάρχει, δεν υπάρχει και την προστασία του οικογενειακού πλαισίου. Γιατί όταν δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί να απορροφήσουν όλα τα παιδιά, πώς μια γυναίκα θα μπει στην εργασία, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα κάνει με τα σπουδές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ως εργαζόμενη, λοιπόν, έχω να πω ότι έχω δώσει το δικό μου αγώνα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Και επειδή οι σπουδές μου καταγράφονται στον χώρο στους ρόλους των δύο φύλων και τις δυνατότητες που έχει το κάθε φύλο να εξελιχθεί, μπορώ να σας πω ότι ακόμα δίνουμε μάχες. Ότι σε θεσμικό επίπεδο έχουν κατοχυρωθεί πολλά δικαιώματα των γυναικών, όλα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά στην πραγματικότητα δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει όλες τις μάχες. Μιλάμε σήμερα για τη μάχη που δίνουμε για τα αυτονόητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία ακόμα. Δεν μπορεί να μιλάμε για τη γυναίκα σε θέσεις ευθύνης, η οποία είναι μειοψηφία. Οι γυναίκες στο δημόσιο χώρο καταλαμβάνουν το 80%. Και όμως στη θέση ευθύνης θα δείτε ότι διακρίνονται πάντα οι άντρες. Θα δείτε ότι η γυναίκα αποτελεί ακόμα το προϊόν σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Το ότι οι γυναίκες παλεύουν για να κερδίσουν μια θέση στην καθημερινότητά τους, να λύσουν τα προβλήματά τους. Και θα συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν γι' αυτό παλεύουμε. Θα αγωνίζομαι, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ως γυναίκα, ως άνθρωπος αυτής της κοινωνίας, προκειμένου να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας. Συνεχίζουμε να το κάνουμε. Το κάνουμε κάθε μέρα και αυτό που έχουμε να ευχηθούμε είναι καλή συνέχεια στον αγώνα. Θα μου επιτρέψετε να πω ευχαριστώ πάρα πολύ στο κανάλι σας για την υποστήριξη, αλλά να πω και ότι αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα, Παρασκευή, στο Ibis, το ξενοδοχείο Ibis, στο κέντρο του Ηρακλείου, θα είμαστε εκεί προκειμένου να συζητήσουμε με τον κόσμο, να μιλήσουμε, να υποστηρίξουμε την υποψηφιότητά μου και καλώ τον κόσμο από το κανάλι σας, αν θέλει, να βρεθεί εκεί και να συζητήσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.